Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για το 2021. Ευχές για εσωτερική δύναμη σε ό,τι έχουμε επιλέξει να περάσουμε και να βιώσουμε. Το 2021, όπως βλέπετε, αριθμητικά έχει το σύνολο του 2012. Για όσους φίλους με παρακολουθούν από τότε, σας είχα πει ότι με την είσοδο του 2012 ξεκινάει ένας 9ετής κύκλος, 2012-2021. Μετά είναι το 2021, δεύτερος 9ετής κύκλος μέχρι το 2029 και ο τρίτος 9ετής κύκλος είναι το 29 μέχρι το 37. Εκεί θα γίνει ο διαχωρισμός τελείως, τα λέγαμε, θα γίνει η συγκομιδή και κάθε μία πυκνότητα, κάθε μία χρονογραμμή, η παράλληλη πραγματικότητα, η διάσταση θα πάρει το δρόμο της. Σήμερα θα μιλήσουμε για το 2021, αλλά για να γίνει πιο κατανοητό θα σας πω μερικά πράγματα για το πώς εξελίσσεται, θα λέγαμε, έτσι, η κάθε χρονογραμμή. Όταν ήμασταν γυμνάσιο στο δημοτικό μάθαμε για το ηλεκτρόνιο. Οι ψυχές μας είναι ηλεκτρονιακού τύπου, ηλεκτρονιακής διάστασης. Έτσι μερικοί τώρα θα μπορούν να καταλάβουν τι έλεγε ο Γκιόλβας. Καμιά φορά τα μίλαγε για ηλεκτρόνια και εννοούσε τις ψυχές μας. Οι ψυχές μας λοιπόν, επειδή είναι ηλεκτρονιακού τύπου, συμπεριφέρονται γύρω από τον πυρήνα. Συμπεριφέρονται όπως ακριβώς τα ηλεκτρόνια που ξέρει, θα λέγαμε, η φυσική, η χημεία μας. Βλέπετε φίλοι μου ότι σε κάθε στιβάδα από τις 7 στο άτομο, τα ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα είναι πολύ πιο λίγα από ό,τι στις πρώτες, θα λέγαμε, πιο κοντινές σειρές. Έτσι ακριβώς εξελίσσεται και η ψυχή μας. Στην πραγματικότητα δεν είναι οι σπυροειδείς κύκλοι, αλλά εμφανίζονται σε διάφορες στιβάδες γύρω από τον πυρήνα, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, της Γης. Κάθε φορά που εξελίσσεται μία ψυχή, θα λέγαμε, εξωελίσσεται, σημαίνει ότι σβήνει από τη μία στιβάδα και, θα λέγαμε, αρχίζει και κρυσταλλοποιείται, εμφανίζεται στην πιο εξώτερη στιβάδα. Μέχρι που στο τέλος, αφού έχει αυτή τη δύναμη να μπορεί να φύγει από την έλξη, θα λέγαμε, του πρωτονίου, μπορεί και γίνεται ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο και κινείται, θα λέγαμε, στο σύμπαν για να πάει να βρει άλλο άτομο και να μπορεί να συνδεθεί μαζί. Αυτά όλα τα λένε μέσα στο γυμνάσιο, τα λέγανε στο λύκειο, έτσι, δεν ξέρω που τα λένε, μπας περιπτώσει, δεν διαβάζα και καλά, σας έχω πει. Όμως είναι πολύ απλά πράγματα που μας εξηγούν τι γίνεται κοσμικά. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, η ψυχή που δεν καταφέρνει, το ηλεκτρόνιο που δεν καταφέρνει να φύγει σε μια εξώτερη στιβάδα, τι κάνει, εισέρχεται σε πιο εσώτερες και στο τέλος ξανακαταλήγει στον πυρήνα του ατόμου. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και σε εμάς φίλοι μου. Κάθε φορά που μια ψυχή κάνει τις ζωές της, εξελίσσεται αναλόγως το τι ιδιότητες, θα λέγαμε, τι κραδασμό έχει. Και ανάλογα τι κραδασμό έχει στις παράλληλες πραγματικότητες, δηλαδή τις στιβάδες που έχει, θα λέγαμε, η γη των παραλλήλων πραγματικότητων, εμφανίζεται εκεί. Έτσι συμβαίνει στην πραγματικότητα, αλλά εμείς μέσω του γραμμικού χρόνου τον οποίο βιώνουμε, έτσι νομίζουμε ότι ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε και κατά μία έννοια είναι σωστό, γιατί ανεβάζουμε συχνότητα, έτσι, ή κατεβάζουμε συχνότητα. Η εξέλιξη λοιπόν και η εισέλιξη είναι δύο δρόμοι τους οποίους μπορεί να διαλέξει κάποια ψυχή, θα λέγαμε. Υπό αυτή την έννοια οι δύο δρόμοι πάντοτε είναι οι δρόμοι της μηχανικής, θα λέγαμε, της μηχανικότητας, οι οποίες σημαίνει ότι βγαίνω έξω, ξαναμπαίνω μέσα, ξαναβγαίνω έξω, ξαναμπαίνω μέσα, εισέλιξη, εξέλιξη. Και αυτό το βλέπουμε από την πολικότητα την οποία ακολουθάει κάποια ψυχή και τη σπυροειδή κίνηση. Υπάρχει όμως και η μύηση, θα λέγαμε, που εκείνη την ώρα μας κάνει να περάσουμε στην ευθεία οδό. Η ευθεία οδός είναι εκείνη η οδός που δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε σαν το εκρεμές στα άκρα, στα άκρα, στα άκρα και λίγο, 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 λίγο να ανεβαίνουμε, παρά να παίρνουμε τη μέση οδό, τη χρηστική οδό, όπως την έχετε ακούσει, τη βουδική οδό, το μέσο δρόμο, τη μεσότητα, εν πάση περιπτώσει που κεντραρίζει, τα λέγαμε, και αυτή είναι η έννοια της κουνταλίνη, έτσι, με την ίντα και την πιγκάλα. Υπάρχουν λοιπόν οι ψυχές που ακολουθάνε τη σπυροειδή εξέλιξη και θα προχωρήσουν, θα λέγαμε, στις συχνότητες της τρίτης πυκνότητας συνείδησης, η οποία βρίσκεται στη γη,
Αλλά τι σας είπα, τώρα ανοίξανε οι πόρτες από το 12 και περάσαμε στην τέταρτη πυκνότητα συνείδησης. Αυτό σημαίνει ότι η τρίτη πυκνότητα συνείδησης θα αρχίζει να αποσυντίθεται. Όταν λέμε αποσυντίθεται, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα φεύγει η συνειδητότητα της ανθρωπότητας, τα λέγαμε, πάνω από αυτήν την διάσταση. Γιατί θα αναλυφθεί σε μια άλλη διάσταση. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί που θα μείνουν στις τρίτης πυκνότητας, συνειδησιακές, τα λέγαμε πεπιθήσεις, είναι φυσικό, θα επαναλάβουν, θα πάρουν τον δρόμο προς τα κάτω, τον δρόμο προς τον πυρήνα, τον δρόμο προς το κέντρο της γης, τον δρόμο προς τη λάβα, παρασυνειδησιακά τώρα μιλάμε, έτσι, με εκφράσεις εντροπικές, οι οποίοι θα είναι το 90% περίπου, το 95-90% της ανθρωπότητας. Θα βιώσει δηλαδή την εξαφάνιση του 3D, μέχρι τον 36, σας έχω πει. Οι υπόλοιποι, ένα μικρό κομμάτι φίλοι μου, θα έρθει η ώρα και θα κάνουν αυτό που λένε τη συγκομιδή, μερικοί αν έχετε ακούσει. Όπως βγάζουν καρπούς, θα λέγαμε τα δέντρα, έτσι και ανθρωπότητα, θα λέγαμε, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκφράσει ένα μεγάλο φως, θα λέγαμε, θα ξεκινήσουν να παρθούν σε μια άλλη στιβάδα, όπως τα ηλεκτρόνια, για να εμφανιστούν σε μια εξώτερη στιβάδα και να παίξουν εκεί τις διάφορες χρονογραμμές, ζωές, σενάρια, ζωές όπως τις οποίες ξέρουμε. Βλέπετε λοιπόν φίλοι μου ότι δεν μπορούν όλοι να πάνε εκεί πέρα, παρά μόνο πάνε ένα μικρό ποσοστό, αφού μας δίνει το ίδιο πράγμα, έτσι και η χημεία μας δίνει και το ίδιο πράγμα, δηλαδή μόνο ο αφρός θα περάσει, εν πάση περιπτώσει, στην τέταρτη συνδυσιακή πυκνότητα, θα λέγαμε, που αντιστοιχεί στο τσάκρα της καρδιάς, που αντιστοιχεί σε άλλες αντιλήψεις, εκτός το χωροχρόνο του γραμμικού που ξέραμε, που αντιστοιχεί σε πολλές αρετές, θα λέγαμε, και έλλειψη κακιών, θα λέγαμε, ή κολλημάτων, ή κόμπλεξ, θα λέγαμε, που αντιπροσωπεύονται κάτω από τα τρία κατώτερα τσάκρα. Είχαμε πει πολλές φορές ότι τα τρία κατώτερα τσάκρα είναι τώρα που πρέπει να δουλέψουμε και όχι να φύγουμε από τον πόνο τους, αλλά να το μετατρέψουμε. Είναι σημαντικό, φίλοι μου, να καταλάβετε ότι ο άνθρωπος, επειδή ακόμα δεν έχει φτάσει στο τέταρτο τσάκρα της καρδιάς και να σταθεροποιηθεί εκεί, είναι λίγη η χαρά του, θα λέγαμε, γιατί είναι προσκολλημένος ακόμα στο 3D. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν δουλέψουμε με τον πόνο μας, θα δουλεύουμε ένα μικρό 30-20% ενέργειας. Εμείς όμως, αυτοί που θέλουν να ακολουθήσουν, θα λέγαμε, την γρήγορη, θα λέγαμε, εξέλιξη, αυτοί που θέλουν να εκμεταλλευτούν τα πάντα για να αναλυφθούν, ώστε να πιάσουν τη δόνηση εκείνη, ώστε μετά στην επόμενη, θα λέγαμε, εσάρκωση, αφού έχουν πιάσει σε αυτή τη στιβάδα τη δόνηση, το μόνο που μένει είναι να εμφανιστούν στην επόμενη στιβάδα, αυτό που λέτε μετεσάρκωση. Αυτός είναι ο λόγος της μοιήσεως, δηλαδή, για να μπορεί σε αυτή τη ζωή να γιώσεις, τα λέγαμε, δονητικά τουλάχιστον, να πιάσεις, να κουμπίσεις και να γιώσεις, τα λέγαμε, έτσι, την εξέλιξη αυτή που οι άλλοι θα πάνε σε χιλιάδες χρόνια και σε επόμενες εσαρκώσεις. Αυτό χρειάζεται να θυσιάσεις πάρα πολλά πράγματα της μηχανικής φύσης, του δρόμου δηλαδή της πυροειδής εξέλιξης, για να μπεις αυτό που λέμε τη μέση οδό. Κάθε φορά λοιπόν που είσαι στη μέση οδό, δουλεύεις με όλη την ενέργεια, αρνητική και θετική, και έτσι είναι σαν να δουλεύεις με το 100% της ενέργειας που υπάρχει στην πραγματικότητά σου. Η μηχανική εξέλιξη όμως, φίλοι μου, δεν το αφήνει αυτό, γιατί σε ξαναγυρίζει πάντα στην ανακύκλωση μέχρι να έρθει η ώρα σου, να έρθει εκείνη η ώρα που όλοι μαζί, τα λέγαμε, η ψυχή αφού έχει πάρει μετά από τόσο καιρό συγκεκριμένες, τα λέγαμε, εμπειρίες, θα έρθει η ώρα που θα βγει με αυτή τη δύναμη και εκείνη η οποία να μπορεί να αλλάξει στην πάντα γιατί τα έχει πιάσει, τα λέγαμε, δόνηση. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Και έτσι λοιπόν τι λέμε, αυτοί που ακολουθάνε τη μέση οδό, τη χρηστική οδό, δουλεύουν με τον πόνο τους. Η ανθρωπότητα αυτόν τον καιρό φέρνει συνδυσιακά, θα λέγαμε, στην επιφάνεια τον πόνο, το σκοτάδι, ακριβώς. Αλλά αν δεν ξέρει να το μετατρέπει, φίλοι μου, θα είναι τσάμπα, θα είναι απλά πόνος, θα είναι απλά παράδοση στην πραγματικότητα, γιατί ταυτισμένοι με αυτά που δεν μπορούν να αφήσουν, που δεν μπορούν να θυσιάσουν, που δεν θέλουν να αφήσουν, για τους λόγους τους, που δεν έχουν πάρει το μάθημα, επειδή είναι φυγόπονοι, που δεν δουλεύουν με όλη την ενέργεια, δεν έχουν αποθέματα ενέργειας για να τα μετατρέψουν. Δεν έχουν αρκετό πόνο λάβει για να το μετατρέψουν. Έχουν γίνει ευαίσθητοι και φυγόπονοι
και μέσω της τεχνολογίας και άλλων πραγμάτων, πεπιθήσεων, αριστερών, αναπήρων και όλων αυτών των πραγμάτων, των κατωτέρων ρόλων που έχουμε φτιάξει, των κακομοίριδων και όχι του συνδημιουργού, αποφεύγουν να πάρουν την ευθύνη τους. Αυτοί έχουν διαλέξει λοιπόν τον δρόμο τους, όπως καταλαβαίνετε, ασχέτως τι νομίζουν, ασχέτως τι πιστεύουν, ασχέτως τι λένε. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος εδώ και καιρό, γι' αυτό και οι παλιοί σοφοί, μοιημένοι, μύστες, δάσκαλοι, τι κάνανε, σας λέγανε ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, όχι γιατί στην αιωνιότητα δεν θα είστε κάτι πάντοτε, απλά δεν θα καταφέρετε σε αυτή την εξελιτική πορεία της ανθρωπότητας να πετύχετε να μεταβείτε στην επόμενη στιβάδα, αλλά θα μεταβείτε στην, θα λέγαμε, κατώτερη στιβάδα. Και αν αυτό που λέμε φυσική ζωή είναι η φυσικότητα, καταλάβατε ότι υπάρχει μια υπερσυνείδηση που είναι οι επόμενες στιβάδες και μια, θα λέγαμε, παρασυνείδηση που είναι οι κατώτερες, θα λέγαμε, στιβάδες στις οποίες παίζει η ηλεκτρονιακή ψυχή σας. Βλέπετε, φίλοι μου, αυτούς τους καιρούς, επειδή έρχεται το σκοτάδι, θα λέγαμε, στην επιφάνεια, το φως κρύβεται πιο μέσα. Τα σενάρια λοιπόν θα είναι πιο αρνητικού τύπου με την έννοια της πολικότητας. Όσοι λοιπόν μπορούν, θα πρέπει τώρα με το 2021, που είναι στην πραγματικότητα το κλείσιμο αυτού του κύκλου της μεγαλύτερης έντασης, του 2012 μέχρι το 2021, το κλείσιμο των κύκλων ή της ολοκλήρωσης. Και επειδή έχει τον αριθμό 5, όπως σας έχω ξαναπεί, καταλαβαίνετε ότι έχει να κάνει με την ανθρωπότητα, με την ψυχική μας ανθρωπότητα, με την έννοια της ψυχικής μας εξέλιξης σαν ανθρωπότητα. Εκεί ο καθένας θα συλλάβει, θα μπορεί να παίξει, θα επιλέξει, αν ξέρει βέβαια αυτά τα πράγματα, τι θέλει να κάνει. Βλέπετε, οι περισσότερες ψυχές ακολουθάνε τη μηχανική εξέλιξη της πυροειδής κίνησης. Απλά αυτό θέλει παραπάνω χρόνο και είναι όπως τα υπερεντατικά. Άλλες ψυχές ακολουθάνε κανονικά, θα λέγαμε, το σχολείο τους και άλλοι κάνουν υπερεντατικά για να έχουν πάρει το δίπλωμα, όπως τα αγγλικά ας πούμε, στα 12, στα 9, στα 8. Άλλοι δεν θέλουν, θέλουν να πάνε 18 για να πάρουν κάποιο δίπλωμα και να κάνουν λίγο-λίγο τις τάξεις. Άλλοι χαλάνε τα καλοκαίρια τους και κάθονται και διαβάζουν για να μπορέσουν, έτσι, παραπάνω να δώσουν για να μπορούν να γευστούν μετά, θα λέγαμε, την έννοια ότι μπορεί να μιλήσουν ξένες γλώσσες και να συνεννοηθούν με άλλα όντα που μιλάνε άλλη γλώσσα από τα 12, από τα 9. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι δεν υπάρχει κάτι καλό και κακό. Όλοι αυτοί όμως που έχουν διαλέξει, έτσι, τη μέση οδό, τη χρηστική μύηση, την ευθεία γραμμή, καταλαβαίνετε ότι έλκουν πόνο στη ζωή τους, ακριβώς γιατί πρέπει να μπουν σκολάς τους, γιατί απλά μετατρέπουν και την κόλασή τους και τον παράδεισό τους. Μακάρι λοιπόν η ανθρωπότητα να ήταν όλοι παραδεισένια και να μην χρειαζόταν ο πόνος. Για τους ανθρώπους λοιπόν καταφέρει αυτό το πράγμα και είναι στην τέταρτη, θα λέγαμε, βαθμίδα της καρδιάς, είναι πολύ πιο εύκολο γιατί έχουν πολύ χαρά για να δουλέψουν μέσω από αυτής της θετικής ενέργειας. Οι υπόλοιποι άνθρωποι ακόμα δεν έχουν εστιαστεί, θα λέγαμε, στο κεντροσημείο, θα λέγαμε, του κέντρου του τέταρτου τσάκρα και είναι ακόμα στα κάτω διαφραγματικά τσάκρα προσκολούμενοι. Είναι φυσικό ότι δεν τους φτάνει η χαρά οι λίγοι που νιώθουν για να δουλέψουν μόνο με αυτή. Βεβαίως τώρα οι μοντέρνες, θα λέγαμε, επιστήμες, βεβαίως τώρα όλα αυτά που ακούτε, οι νεοδιδασκαλίες και οι νεοφιλοσοφίες, ανήκουν σε ποιον άλλον, στον άνθρωπο της μηχανικότητας, της πυροειδούς κίνησης, αυτού που αφήνεται στη μηχανική εξέλιξη, θα λέγαμε, όπου η μηχανική εξέλιξη φυσικά δεν σε αφήνει να βιώσει τον παράδεισο σε αυτή τη διάσταση. Βλέπετε ότι εμείς είμαστε το λάθος στο Matrix, το έξοδο στο Matrix. Όταν λέω εμείς, εννοούμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μπορέσαν και υπερπηδήσανε, θα λέγαμε, τους δράκους του Matrix, όπως σας είχε γράψει, για να μπορέσουν να βιώσουν, να κατεβάσουν εδώ πέρα, έτσι να κρυσταλώσουν, θα λέγαμε, την ανθρώπινη ψυχή. Πράγμα που αυτή η ανθρωπότητα, αυτές οι γενιές δεν έχουν κρυσταλώσει ακόμα. Βλέπετε, δεν είναι παράξενο που τόσο καιρό αυτοί οι άνθρωποι που ζουν τώρα, αυτές οι γενιές που ζούμε μαζί, φίλοι μου, δεν ακολουθάνε, θα λέγαμε, το άθλος του Ηρακλή, δεν ακολουθάνε το Οδυσσέα, δεν ακολουθάνε το Θησέα, δεν ακολουθάνε το βουδικό μηδενισμό, δεν ακολουθάνε τη χρηστική οδό. Παρά έχουν βγάλει νέες διδασκαλίες, ζεν και τα υπόλοιπα όπου ανήκουν στη μηχανική εξέλιξη. Δεν είναι κακό, έτσι, είναι λίγο πιο αργό και δεν έχει τόσο πολύ, θα λέγαμε, πόνο. Όμως, αυτή η τάση, το να αφαιθείς στη ροή, έτσι δεν είναι, ακριβώς σημαίνει ότι η ίδια η ροή ορισμένων ψυχών, λοιπόν, δεν είναι να περάσουν στην τέταρτη πυκνότητα συνείδησης.
Αυτό το λέω, φίλοι μου, για να φύγει από μέσα σας το άγχος ότι τι πρέπει και τι δεν πρέπει και να γιωθείτε ακριβώς αυτό που είναι ο δικός σας ενθουσιασμός, η δική σας ψυχική εξέλιξη. Μη σας φοβίζει όταν λέμε ότι η τρίτη πυκνότητα δεν θα έχει την εξέλιξή της. Θα έχει την εξέλιξή της και θα βυθιστεί, θα λέγαμε, και αυτή λίγο-λίγο στα αστρικά. Όταν λέμε βυθιστεί στα αστρικά, σας είπα προηγουμένως, θα μπει σιγά-σιγά στην παρασυνείδητη, θα λέγαμε, πραγματικότητα. Και όταν λέμε παρασυνείδητη πραγματικότητα, είναι αυτό που καταλαβαίνει παρά τη συνείδηση. Δηλαδή, αν η συνειδητότητα, εκείνη θα καταλαβαίνει, θα λέγαμε, ένα κόσμο μέσα στη λύθη. Ένα άλλο σημείο που θέλω να σας πω, φίλοι μου, είναι ότι γι' αυτό το λόγο δεν κάνω πάρα πολλά βίντεο το τελευταίο καιρό. Βλέπετε, επειδή όλος ο κόσμος δεν μπορεί να έχει αυτά τα πράγματα, λοιπόν, που σας λέω εγώ, για τις δασκαλίες που σας έχω μιλήσει εγώ, για την έννοια, θα λέγαμε, της μέσης της ευθείας οδού και όχι της μηχανικής εξέλιξης. Βέβαια, σας έχω μιλήσει και για τα δύο, αρκεί να φύγετε από τον πόνο και να μετασχηματίσετε τον πόνο, καθένας αναλόγως ποια χρονογραμμή και ποια ταχύτητα έχει διαλέξει, θα λέγαμε, η ψυχή του. Θέλω να σας πω ότι αυτόν τον καιρό, επειδή οι άνθρωποι θα εστιαστούν να βγάζουν το σκοτάδι πάνω και η γνώση όταν απλώνεται σε όλους χάνει τη δύναμή της, ακριβώς επειδή όλοι οι άνθρωποι δεν είναι σε ένα επίπεδο να εξυψωθούν, αλλά θα κατεβάσουν τη γνώση στο μικρό, θα λέγαμε, συνδυσιακό επίπεδο που έχουν. Καταλαβαίνετε, σε αυτό το κόσμο του χάους των πληροφοριών που βλέπετε, εμείς τραβιόμαστε πίσω. Είναι η έννοια εκείνη πριν την Ανάσταση. Όπως είπε ο Χριστός, γιατί με εγκαταλείπεις. Η ανθρωπότητα θα νιώσει σαν να την εγκαταλείπει ο Θεός, σαν να την εγκαταλείπουν τα ανώτερα, θα λέγαμε, τμήματα της συνείδησης. Και θα νιώσει όλο αυτό το πράγμα, έτσι, που έρχεται για να πληρωθούν ορισμένοι κύκλοι τώρα από την πρώτη εξελικτική, θα λέγαμε, δεν είναι η πρώτη, αλλά από την εννιαετή εξελικτική πορεία του 2012 μέχρι το 2021. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, φίλοι μου, γιατί τραβιόμαστε προς τα πίσω, γιατί αφήνουμε ελεύθερο το πεδίο να δουλέψουν εμείς οι πολικότητες που θέλουν. Και επειδή οι πολικότητες και τα σκοτάδια έχουν έρθει στην επιφάνεια του ανθρώπου, εννοώ τη συνείδησή του, είναι σαν το φως να μένει, η αλήθεια σαν να μένει στα εσωτερά του. Ακριβώς έρχεται στην επιφάνεια σαν να σας δίνει άλλη μια ευκαιρία να μπορείτε να μετατρέψετε, θα λέγαμε, φίλοι μου, τον πόνο, έτσι, αντί να τον φοβάστε. Οι γκέι λένε τους ανθρώπους ομοφοβικούς, έτσι, αν κάποιοι διατηρούν κάποιες πεποιθήσεις αρνητικές απέναντί τους. Έτσι, εγώ σας λέω, μην είστε φοβοφοβικοί και μην είστε πόνοφοβικοί και φυγόπονοι. Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει η δύναμη για όποιους θέλουν να μετατρέψουν την ενέργεια, γιατί η πολικότητα δεν είναι ότι δεν μπορούμε να μετατρέψουμε την ενέργεια, είναι γιατί υπάρχουν πεποιθήσεις ότι αν η ενέργεια είναι μιας πολικότητας, οι περισσότεροι άνθρωποι την αποφεύγουν. Και έτσι δεν έχουν ενέργεια για να δουλέψουν. Και έτσι δεν έχουν ενέργεια για να μπορούν σαν πύραυλοι να εκτοξευθούν. Βλέπετε, η οικονομία, έτσι, παίζει μεγάλο ρόλο σε όλα τα επίπεδα των διαστάσεων. Αυτοί, λοιπόν, οι φίλοι που θα μείνουν στην τρίτη πυκνότητα, γύρω στο 36-37, κάπου εκεί πέρα, θα γίνει η μετάβαση. Έτσι, μερικά εκατομμύρια μόνο θα περάσουν στην τέταρτη συνδυσιακή πυκνότητα. Οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν την τρίτη συνδυσιακή πυκνότητα, όπου εκεί πέρα θα αρχίσει, έτσι, να νιώθουν, έτσι, ότι φεύγουν σιγά σιγά με διάφορους τρόπους, με διάφορα σενάρια τα οποία θα έχουν επιλέξει να παίξουν. Συνήθως όλοι βλέπετε τα έργα της τρίτης πυκνότητας, ζόμπι, ότι έχουν καταστραφεί, ότι έχει πιέσει πυρηνικός πόλεμος, έχουν κάνει ιούς, ζουν με μάσκες, τα παιδιά βγαίνουν υβρίδια, οι άνθρωποι δεν γίνονται καλά. Οπότε τι γίνεται, βλέπετε πόσα σενάρια αυτοί οι άνθρωποι έχουν να επιλέξουν να παίξουν μέσα στην κατάσταση της τρίτης πυκνότητας που έχουν διαλέξει. Αυτό θα δείξει άλλη μια φορά τον κύκλο, γιατί, όπως σας είπα, στις ανάσες του Θεού που συμβαίνουν μέσα μας, με την ανάσα μας και τις κοσμικές ανάσες, η ψυχή εξαπλώνεται στην ύλη, όπως αυτό το πράγμα που ξέρετε και λέτε ζωή, και μετά ξανατραβιέται. Είτε μιλάμε για έναν άνθρωπο, είτε μιλάμε για την ανθρωπότητα, είτε μιλάμε για το σύμπαν, είτε μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα, δουλεύουν σε φυγόκεντρους και κεντρομόλους ενέργειες. Έτσι, λοιπόν, φίλοι μου, εκείνοι οι άνθρωποι θα λάβουν τη δική τους, θα λέγαμε, τα δικά τους σενάρια που θα θέλει η ψυχή τους λόγω της πολικότητας που έχουν, και όσο πιο χαμηλά, θα λέγαμε, προσκολλημένοι στην ύλη, στη διάσταση της ύλης είναι, σε αυτή τη διάσταση ο πόνος είναι έντονος, ο χρόνος δεν περνάει εύκολα
και καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί πρέπει να δώσουν παραπάνω, θα λέγαμε, σημασία στις πράξεις τους. Άσχετα αν μερικοί, έτσι, αρχίζουν και μπαίνουν σε μια κατάσταση μηχανικότητας αυτόν τον καιρό, που είναι πάρα πολύ δυνατή η εντροπική ενέργεια. Η εντροπική ενέργεια, και θα κλείσω με αυτό, αυτόν τον καιρό είναι τόσο δυνατή, τη βλέπω ακόμα και εγώ στις δικές μου, θα λέγαμε, συνεργασιακές καταστάσεις, που σπρώχνουν τον άνθρωπο σε ένα εδώ και τώρα μεν, αλλά έλλειψη συνεργασιακής κατάστασης και παρατήρησης. Όπως σας είπα, είναι τόσο γρήγορα τα γεγονότα που δεν προλαβαίνουμε πλέον να τα παρατηρήσουμε. Ό,τι δουλειά κάναμε, κάναμε. Τώρα κρατούμαστε στο κέντρο μας, έτσι, και κοιτάμε λοιπόν να πάμε με την, θα λέγαμε, δεμένη στο μεσαίο το κατάρτι, στο δρόμο της επαναφοράς, στο δρόμο του κέντρου μας. Δεμένη στο μεσαίο το κατάρτι, φίλοι μου, σαν τον Οδυσσέα, μπορούμε και ακούμε, μπαίνουμε, γοητευόμαστε από τις ειρήνες, αλλά είμαστε δεμένοι στο μεσαίο το κατάρτι, δεμένοι στην κουνταλίνη, δεμένοι στην ουσία μας, δεμένοι, θα λέγαμε, στο φως μας, στην ψυχή μας. Αυτό το δέσιμο πρέπει να κάνουμε αυτόν τον καιρό, γι' αυτό πρέπει να είμαστε στο μάτι, σας είπα, του κυκλώνα. Γιατί λίγο να κάνουμε ότι παρασυρώμαστε από την πολικότητα που υπάρχει γύρω μας, μας έχει ρουφήξει και αυτόν τον καιρό ρουφάει πάρα πολλούς. Γι' αυτό σας είπα και την προηγούμενη φορά σε αυτό που έγραψα, ότι η ανθρωπότητα είναι σαν να φτάνει τώρα κοντά-κοντά σε έναν καταράκτη. Το ρεύμα είναι τόσο μεγάλο που πανικοβλημένοι, μόλις παίρνουν χαμπάρι ότι πάνε στον καταράκτη, αρχίζουν και κολυμπάνε προς τα πίσω. Αλλά το ρεύμα είναι τόσο μεγάλο που πλέον δεν προλαβαίνουν. Θα αναγκαστικά θα βιώσουν την πτώση, έτσι, από τον καταράκτη. Αυτά, φίλοι μου, για το 2021 είναι το έτος της ολοκλήρωσης των ψυχικών θεμάτων, των βασικών ψυχικών θεμάτων που έχει η ανθρωπότητα, έτσι, για να προχωρήσει μετά στις δύο αυτές χρονογραμμές που σας έχω πει, με το 36-37 να έρθει η ώρα που θα διαχωριστεί πλήρως, θα λέγαμε, η μία χρονογραμμή με την άλλη. Ακούστε προσεκτικά αυτά που σας είπα, ακούστε το πολλές φορές, αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε με τη μία, καταλάβετε τον παραλληλισμό που σας είπα μέσω των κοσμικών αντιστοιχειών με την ηλεκτρονιακή φύση της ψυχής μας, και έτσι θα φύγει από εσάς η κατάκριση για να σας αφήσει να δείτε την αλήθεια χωρίς φόβο. Αφαιθείτε λοιπόν στο εσωτερικό σας, έτσι. Μην σκέφτεστε το μέλλον, δεν είμαι μελλοντολόγος, γι' αυτό επίσης είμαστε ενάντια στη μελλοντολογία, ενάντια στην αστρολογία υπό αυτή την έννοια, έτσι, ενάντια στη χειρομαντία, ενάντια σε όλα αυτά τα πράγματα. Όχι ενάντια ότι τι κατακρίνουμε, ξέρουμε ότι είναι δρόμος του ανθρώπου που θέλει να πάρει την δύναμη στα χέρια του. Όσο εμείς σκεφτόμαστε το μέλλον, είναι από ανασφάλεια. Δουλεύοντας το τώρα, είναι από εμπιστοσύνη, ότι δουλεύοντας το τώρα θα έρθει το ανάλογο μέλλον. Όλα τα υπόλοιπα πράγματα που σας είπα, χειρομαντίες, κάρτες, καφέδες, δεν είναι τίποτα άλλο, φίλοι μου, αλλά όχι ότι μας επηρεάζουν. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Δεν είναι ότι μας επηρεάζουν. Είναι ότι αντανακλούν τη συνειδησιακή μας κατάσταση. Και επειδή εμείς δεν τη βλέπουμε, πρέπει να τα κοιτάξουμε για να δούμε πραγματικά μέσα μας. Όχι στις μελλοντολογίες για αυτούς που θέλουν να ακούσουν και να μάθουν τον εαυτό τους. Όχι σε όλα αυτά τα πράγματα, αν δεν έχουν διαλύσει τα εγωιστικά τους θέματα. Αυτά, φίλοι μου, έχουν βγει από τα εγωιστικά τους θέματα και όλο και περισσότεροι φίλοι τώρα έρχονται να μου ζητήσουν τη βοήθεια, γιατί ενώ ξεκινήσαν, κάνανε μοιήσεις, ρέικι, πράνα, ό,τι θέλετε, διαλογισμούς, επειδή δεν κάνανε τη διάλυση του εγώ τους, όλα αυτά τα πήραν οι ντροπικοί τους ρόλοι, έτσι, και φάγανε και τους ρίξανε σε δυσκολότερες καταστάσεις, μόνο και μόνο για να δουν ότι το εγώ, επειδή είναι αποκομμένο, δεν μπορεί ποτέ να βιώσει τις αρετές. Όλες αυτές που βιώνουν, θα λέγαμε, οι ευδαίμονες. Έτσι, τα ανώτερα τμήματα. Ο ανώτερος ολικός εαυτός μας. Αυτά, φίλοι μου, για το 2021, την επανασάρκωση και τις δύο γραμμές που θα ακολουθήσει η ανθρωπότητα. Ειρήνη σε όλους.